Σε σκέψεις για την δημιουργία δεύτερης λαϊκής αγοράς σε διαφορετικό χώρο και ημέρα από αυτή του Σαββάτου βρίσκονται οι φορείς του Δήμου Καβάλας μετά και από αιτήματα των καταναλωτών. Είναι αυτό που είπαμε, ότι αυτή η λαϊκή στην Καλαμίτσα δημιουργήθηκε εξαιτίας της πανδημίας. Για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χώρο και ταυτόχρονα, δηλαδή την ίδια μέρα με την λαϊκή στο κέντρο της πόλης, να χρησιμοποιούμε και τον χώρο της λαϊκής στην Καλαμίτσα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Όταν με το καλό φύγει η πανδημία, εάν και εφόσον μπορέσουμε μετά από συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σε μια μέρα που θα βόλβε έμπορους και παραγωγούς, να δημιουργήσουμε μια καινούργια λαϊκή. Αυτό βέβαια θέλει πολλή συζήτηση. Όπως είπα, θα προηγηθεί η διαβούλευση με όλους όσους εμπλέκονται και το σημαντικότερο για μένα είναι να μπορέσουμε να βρούμε και ένα χώρο ικανό να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις εκείνης της ημέρας. Ένα χώρο δηλαδή που να μπορούν να πηγαίνουν και οι έμποροι και η παραγωγή. Η περιοχή της Καλαμίτσας αυτή τη στιγμή μας βοηθάει, όπως είπα, στην πανδημία, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη έκταση, έτσι ώστε να φιλοξενήσει όλους όσους θα ενδιαφέρονταν. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε έναν χώρο το ίδιο μεγάλο όπως αυτόν που έχουμε στο κέντρο της πόλης, μπροστά στο μουσείο και μπροστά στο παλιό κολυμβητήριο, όπου να μπορεί να φιλοξενεί το λιγότερο 270 θέσεις εμπόρων και παραγωγών. Η νέα λαϊκή θα προκύψει μετέπειτα από συνεννόηση των παραγωγών και των εμπόρων, αλλά και του εμπορικού κόσμου, σε ένα χώρο ευρύχωρο που να εξυπηρετεί και τους κατοίκους της πόλης. Θα ήταν αυτός ο χώρος έτσι πρόχειρα με μια σκέψη, χωρίς να κλειδώνουμε την τοποθεσία, αλλά έτσι υπάρχουν κάποιες τοποθεσίες στο μυαλό μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τοποθεσίες στο μυαλό μας, έτσι. Εάν με ρωτήσετε προσωπικά, θα μπορούσα να προτείνω το χώρο γύρω από το Ανθή Καραγιάννη, θα μπορούσα να προτείνω το χώρο κάτω από το Ιμαρέτ, ο οποίος βέβαια δεν είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου. Θα το συζητήσουμε. Σας λέω ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τη χρήση της Καλαμίτσας, που αποδείχτηκε ότι μπορούμε να σηκώσουμε ακόμα μια λαϊκή, να προχωρήσουμε σε σχετικές συζητήσεις. Αυτή η λαϊκή θα είναι την ίδια ημέρα με τη λαϊκή της Καβάλας, διαφορετική? Θα είναι διαφορετική ημέρα. Θα είναι διαφορετική ημέρα και εκεί θα είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να βρούμε αυτή την ημέρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσοι πηγαίνουν στις λαϊκές, τις περισσότερες ημέρες είναι κλεισμένοι, να το πω έτσι, γιατί έχει διάφορες λαϊκές και στην Καβάλα και στην Δράμα. Μάλιστα. Και καταλήξατε σε αυτή τη σκέψη γιατί σας γίνανε έτσι κάποιες προτάσεις από παραγωγούς και εμπόρους ή από τον ίδιο τον κόσμο? Δεν ξέρω. Από τον κόσμο, από τον κόσμο κυρίως, και από την θέληση των παραγωγών σε πρώτη φάση, ότι ναι, εάν υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και αν μπορέσουμε να έρθουμε σε μια σωστή συνεννόηση, έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποιος παραπονούμενος, να προχωρήσουμε και σε μια ακόμη λαϊκή.